Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Στο σημερινό ΤΕΤΑΤΕΤ φιλοξενούμε ένα από τα πιο αγαπημένα μου πλάσματα, γιατί είναι πλάσμα θα πω, της ελληνικής τηλεόρασης και θεάτρου και ένα από τα πιο δημοφιλή και αξιαγάπητα από τον κόσμο. Η Ελένη Ράντου στο ΤΕΤΑΤΕΤ. Ελένη μου, καλώς ήρθες. Καλώς σε ξαναβρίσκω. Καλώς σε ξαναβρήκα κι εγώ. Μετά από τέσσερα περίπου χρόνια, όπου όλα τριγύρω αλλάζουν. <laughs> και και όλα... εμεί ευτυχώ, είμαστε ακόμα εδώ. <laughs> και... και αυτό είναι μια αισιόδοξη νότα, αλλά και όλα μένουν ίδια τελικά. Ή και χειρότερα. Mm, είναι η και ειναι η εποχη που δεν μένουν ίδια. <laughs> α, σε βλέπω μια χαρά πάντως. ετοιμάζεσαι για την καινούρια σου α, θεατρική παράσταση στην Αθήνα. Α, εντάξει, τη βγάζεις στην κρίση με λίγες απώλειες. Είσαι από τους τυχερούς. Όλοι έχουμε απώλειες, ε, απλώς σε άλλους είναι πολύ ορατές, σε άλλους είναι λίγο λιγότερο. Αλλά η απώλεια είναι ο τρόπος ζωής πια. Είναι μια εποχή που μάλλον πρέπει να ταπεινωθούμε πολύ. <σχελίου> Θέλω να πω ότι ε, το όνομά σου, η θέση σου σε αυτό το χώρο, η αγάπη του κόσμου που έρχεται και κόβει εισιτήριο σε αυτές τις δύσκολες εποχές ε, στο θέατρο, ε, δεν έχουν μειωθεί δεν είχαν έχει πτώσει. ανάγκη ο κόσμος να κουμπίσει σε κάτι σταθερό σε τέτοιε στιγμές και σε κάτι που νιώθει ότι δεν τον έχει κοροϊδέψει. Ε, ας πούμε ότι ένα από τα αποτελέσματα της κρίσης είναι ότι αν ε, ε, έχεις δείξει μια σταθερότητα στη ζωή σου και μια πίστη σε, σε κάποιες αξίες, ε, μια μικρή ανταμοιβή την έχεις. Και τι θα κάνεις φέτος... Φέτος λοιπόν είναι ένα έργο το οποίο ίσως είναι το πιο δύσκολο στίχημα που έχω βάλει μέχρι στιγμή στο δικό μου θέατρο. Ε, ένιωθα πάρα πολύ έντονα την ανάγκη για όλο αυτό που μας συμβαίνει να μιλήσει. Και υπάρχει μια τάση στο θέατρο να, να το σκεπάσεις λίγο το πρόβλημα και να πεις ότι έλα μου έρχεται ο κόσμος ε, ε, να τον ταξιδέψουμε κάπου αλλού, να ξεχαστεί. Ξεφύγει. Ε, να ξεφύγει. Να ε, ξεφύγει. Εγώ πάλι είχα την ανάγκη να πω ότι όλα αυτά που μα συμβαίνουν σε υπαρξιακό πια επίπεδο, στο, στο ζήτημα που εγείρεται που είναι υπάρχω, δεν υπάρχω και πώ υπάρχω σαν άνθρωπο, ε, ότι πρέπει να τεθούν. Δεν μπορεί να, το θέατρο να εθελο Μπορεί Λοιπόν, είναι ένα έργο που γράφτηκε στην Αγγλία ε, πριν από δύο χρόνια και είναι τόσο προφητικό για όλα αυτά που ήρθαν, για όλο το, το καινούριο σύμπαν που συναντάμε είναι η αιώνια πάλι του ανθρώπου με το χρήμα. Με με την με ένα ταξίδι που επιχειρεί ε, μέσα στην Ευρώπη που καταραίει και με χιούμορ. Ε, φλεγματικό, φλεγματικό ναι. αλλά και με πολύ αλήθεια ε, προσεγγίζει. Την, ας το πούμε το ανυπεράσπιστο του ανθρώπου όταν α, έχει να κάνει και ειδικά των γυναικών ε, γιατί οι γυναίκες είναι αυτές που ταξιδεύουν ε, απέναντι ας το πούμε στις αγορές. Και λέγεται για μια ανάσα, μία ανάσα ναι. ο αγγλικός του τίτλος πώς... How to hold your breath Κρατάμε την ανάσα μα τόσα ναι, χρόνια. Ναι, ναι. ναι. Ε, είναι τόσο εύστοχο και τόσο η ματιά του δεν είναι καθόλου να σχολιάσει την επικαιρότητα. Είναι να σου πει με ποιο τρόπο αγγίζει την ανθρώπινη ψυχή και την ανθρώπινη ύπαρξη όλο αυτό που συμβαίνει. Ε, ε, πώς επηρεάζει τον έρωτα, πώς επηρεάζει την ε, οικογένεια πώς επηρεάζει την, ε, τη σχέση σου με την ύπαρξή σου την καριέρα σου, τη ζωή σου, το μέλλον σου, το αύριο το να ζεις χωρίς προοπτική γιατί ειδικά εδώ στην Ελλάδα είναι πολύ εμφανές ότι δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε τίποτα δεν ξέρουμε καν αύριο τι μας περιμένει, τι μας ξημερώνει αυτή η αίσθηση φτιάχνει μια τρομερή αγωνία μια αγωνία που είναι λίγο πρωτόγνωρη και το έργο ίσως κάνει και μια βαθύτερη τομή πάνω στο, στο δυτικό άνθρωπο. Στον άνθρωπο που έβαλε για στόχο την, ε, ε, τη σχέση του με, το, με, τη συναλλαγή. Ελένη μου, για να τα πάρουμε λίγο από την αρχή τα πράγματα, στα 17 χρόνια σου, ένας Λιβανέζος σου έκανε μία πρόβλεψη. το <laughs> θυμάσαι. Ότι δεν θα έκανες αυτό που έχει στο μυαλό σου, που ήταν η γαλλική φιλολογία και με την οποία σπούδασε, αν δεν κάνω γιατί δηλαδή σπούδασε. Mm -hmm. Αλλά θα έκανε κάτι άλλο που θα σου έδινε συνεχώ δουλειά. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα άνθρωπο που ούτε που τον ήξερα. Η αδερφή μου δούλευε σε μια εταιρεία που είχε επαφή με Λίβανο και στο γραφείο της αδερφής μου ε, μου λέει, εγώ ετοιμαζόμουν για εξετάσει στο πανεπιστήμιο και μου λέει θα σου πω το χέρι σου και δίνω το χέρι μου και μου λέει Κα, για κάτι ετοιμάζεσαι αλλά αυτό είναι εντελώ άσχετο δεν θα το κάνεις στη ζωή σου. Τότε έφαγα μεγάλη απογοήτευση. γιατί τώρα διαβάζω 24 ώρα τόσο σκόπος και μου λες ότι δεν θα εξασκήσω αυτή τη την δραστηριότητα και απαληθεύτηκε. Και μάλιστα μου είχε πει ότι με έναν τρόπο η ζωή θα είναι γενναιόδορη μαζί μου. Δεν κράτησε το τηλέφωνο του. Δεν κράτησα το τηλέφωνο του να πάω το Λίβανο, το βρω στο Λίβανο. Τώρα ειδικά, <laughs> μπορεί να είναι και πολύ χρήσιμο. Να σου πει πώς θα πάει και το <laughs> για <ποιά να> σα. <laughs> ε, Η γαλλική φιλολογία πώς προέκυψε και μάλιστα τότε ήθελες μεταφράστρια στην ΕΟΚ και ναι, όλα αυτά. Ναι, ναι. Ε, είχα μία εξαιρετική δασκάλα ε, γενικά το σχολείο είχε, ήταν ένα συμβατικό δημόσιο σχολείο. Λοιπόν ήταν μια μη συμβατική δασκάλα η οποία ήταν 25 χρονών μόλις είχε τελειώσει τις δικές της τις σπουδές και μας δίδασκε γαλλικά ο τρόπος που κάνει το μάθημα με είχε τρελάνει και μου είχε αρέσει τόσο πολύ που αποφάσισα να αγαπήσω τα γαλλικά και να αγαπήσω και το μάθημά της και με κάποιο τρόπο ήθελα να είμαι κοντά της. Λοιπόν, ο τρόπος ήταν να με ετοιμάζει για να δώσω στη γαλλική φιλολογία. Ήταν καθαρά συναισθηματική επιλογή. εκ των υστέρων μου χρησιμεύσε η γνώση των ξένης γλώσσας, στις στι μεταφράσεις, αλλά δεν το εξάσκησα σαν επάγγελμα. Είσαι γαλλικό, δηλαδή, τα μιλάς στα γαλλικά. Τώρα πια η αλήθεια είναι ότι τα αγγλικά έχουν κερδίσει η έδαφος, γιατί με την τόση χρήση τους και... Ε, με τα, η, γαλλική, η αγγλική δραματουργία είναι και πιο, πιο πλατιά, πιο μεγάλη, Να. οπότε και η αλήθεια πιο είναι... Και πιο επίχερη πλέον, είναι πιο σύγχρονη. Ε, εντάξει, νομίζω ότι έχουν φτάσει σε άλλο επίπεδο οι δραματουργοί οι εγγλέζοι και τα, τα πειραματικά του θέατρα είναι πολύ περισσότερα. Ε, κακά τα ψέματα, μα έχει κερδίσει η εγγλέζικη κοινωνία. Ο αγγλοσαξονικό mm -hmm. πολιτισμό. Ε, μέχρι τότε δεν είχε ανακαλύψει την καλλιτεχνική σου φύση, Δηλαδή, δεν πίστευε ότι είχε το ταλέντο τη υποκριτική. Κοίτα, ένιωθα πάντα ανήσυχη. Ένιωθα πάντα ότι δεν μπορώ να βρω που ανήκω. Ένιωθα πάντα ότι είμαι λίγο αλεξπτωτίστρια, ότι είμαι λίγο επισκέπτρια. Ε, ό,τι και, και αν δοκίμαζα, και στη γαλλική φιλολογία και στο πανεπιστήμιο, ένιωθα σαν περαστική. Όταν ε, έδωσα στη δραματική του Εθνικού και άρχισα να, ε, να παρακολουθώ τη σχολή, ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα ότι κάπου ανήκω, ότι εκεί πέρα είναι ένα σπίτι για μένα. Ε, γιατί ήταν μη συμβατικό μέρος, οπότε κάπου η δική μου ιδιαιτερότητα έβρισκε έδαφος, έβρισκε μια αγκαλιά. Ε, δεν είναι ο ιδανικότερος χώρος, αλλά εάν είσαι, μπορεί να αγκαλιάζει ιδιαιτερότητες. Πώς και ήρθε η επιφήτησή να πας στη Σχολή του Εθνικού. Ε, κάναμε μια παράσταση στο σχολείο μαθητική και κάποιοι άνθρωποι που παρακολούθησαν αυτή την παράσταση επέμεναν ότι πρέπει να ασχοληθώ με το θέατρο. Δεν ήταν καν στο νου μου. Εγώ είχα μπει περισσότερο για την κοπάνα σε αυτή τη μαθητική. Τι έπαιξε, θυμάσαι. Μπερνάρντα Alba. <Περνάρτα, <Περνάρτα> νομίζω πρέπει να γέλασε και τον Παρδαλό Κατσί. Ποια ίσο? Η Μπερνάρντα. Ε, μαθητικό ήταν. Και μετά κάναμε και τον ένα ασθενή του Μολιέρου. Ε, και εκεί έκανα τον ένα στενί. Όπω βλέπει, τα έκανα όλα. Και επε, επέμεναν πολύ. Υπήρχε και ένα άνθρωπο που ε, ήταν ακόμα πιο πιεστικό στην επιλογή αυτή και μάλιστα μου έδωσε και τις πληροφορίες για το εθνικό τότε. Ότι αν δεν πέρναγα στο εθνικό δεν θα έδινα ποτέ σε άλλη σχολή. Πήγα, έδωσα και αν δεν πέρναγα νομίζω ότι δεν θα σχολιόμουν ποτέ. Μέχρι τότε τι παραστάσεις είχες δει, Πήγαινε δηλαδή και έβλεπε θέατρο ή σπάνια. Θα Ισπάνια. σε απογοητεύσω, ελάχιστες. Η νονά μου η οποία ήταν, ζούσε στην Αμερική, είχε έρθει μια φορά ε, και με είχε πάει και είχα δει το γλάρο του Τσέχοφ ε, με τον Αλεξανδράκη, τη Γαλινέα, την Καλογεροπούλου και ήταν ίσως ε, μέσα στις δύο-τρεις παραστάσεις που είχα δει στη ζωή μου ε, και την Παναγία των Παρισίων είχα δει με την Καρέζη. Ελάχιστα πράγματα. Άρχισα σαν τρελή να παρακολουθώ από όταν μπήκα στη σχολή. Ήταν πολύ καινούριο χώρο για μένα. Δεν μπορώ να πω ότι η οικογενειακή μου έτσι, ε, κατάσταση είχε, ήταν πολύ θεατρόφιλη. Ε, το αγάπησα και μου ήρθε κεραυνοβόλος έρωτα. Ε, απλώς πάντα ένιωθα ότι έχω μια λοξή ματιά. Και αυτή η λοξή ματιά και αυτή η, η έλλειψη συμβατικότητας του μυαλού μου τέριασε πολύ. Ξέρεις, το θέατρο αγκαλιάζει την αναπηρία. <laughs> και άμα είσαι και, λέω αναπηρία, στη λογική του ότι δεν μπορεί να είσαι πολύ ισορροπημένο άτομο κάνοντας θέατρο. Ναι. Ε, δεν είναι ισορροπημένο ένας άνθρωπος που κάθεται μπροστά στη σκηνή και οι άλλοι τον παρακολουθούν ε, Η ισορροπία είναι να μην εκτίθεσαι τόσο πολύ Το να εκτεθείς με τέτοιο τρόπο είναι μια είδο ανισορροπία Δεν το λέω με την έννοια την οσυρή Αλλά είναι μια ανισορροπία το να στέκεσαι μπροστά Και να έχεις το σθένος και το θράσος ε, να θέλεις να σε παρακολουθούν από κάτω Κάπως είναι. Οι γονεί σου πώς ήταν με αυτή την απόφαση, ήταν υποστηρικτικοί ή είχαν πρόβλημα. Ε, δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Ε, περιμένανε να δούνε πώς, ε, αν θα είμαι ευτυχισμένη σε αυτό το, το, το ταξίδι. Δεν ήταν όμως αποτρεπτική. Mm -hmm. ε, νομίζω ότι ησυχάσαν με τα χρόνια όταν βλέπανε ότι... Ε, κυρίως από τα μάτια του κόσμου, ότι είναι, αυτό που κάνω είναι κάτι το οποίο αξίζει τον κόπο. Ε, αλλά ακόμα και τώρα, σκεπτόμενη σε ποιον άλλο χώρο θα μπορούσα έτσι να νιώσω ότι εκτονώνω όλη αυτή την υπαρξιακή αγωνία, δεν ξέρω αν θα έβρισκα άλλο χώρο. Νομίζω καλά έκανα. Πώς ίσως σαν παιδί, υπήρχε στο DNA σου αυτή η μοναχικότητα που συνεχίζει να σε χαρακτηρίζει ή ήσουν πιο ανοιχτό παιδί? Ε, ήμουνα λίγο ο καραγκιός της παρέας, ήμουνα το παιδί που θα έλεγε το αστείο, ήμουνα αρκετά επικοινωνιακή, αλλά πάντα ήμουνα λόκο το παιδί, τουλάχιστον αυτή την εικόνα έχω κρατήσει εγώ για μένα. Ε, δηλαδή? Ε, δεν ήμουνα, ας πούμε, το κορίτσι που φλέρταρε, δεν ντρεπόμουν πάρα πολύ με αυτά. Ε, είχα ένα μεγάλο πρόβλημα με τη θηλυκή μου φύση, ήμουνα πολύ αγοροκόριτσο, ε, παρότι δεν ε, είχα καμία ευκολία στο, στο να κινούμε σαν αγόρι, στο να παίζω, έπαιζα και έπεφτα. Μια φορά βγήκα να παίξω μήλα και έσπασα το χέρι μου. Ε, παρότι είχα λοιπόν τέτοιε δισκαμψίε, νομίζω ότι ένα αγόρι υπήρχε μέσα μου και υπήρχε και μία έτσι ένας θυμός ε, για, για τον τρόπο που η κοινωνία θεωρεί τη γυναική αφήση για το χώρο που της δίνει. Ε, δεν ήθελα λοιπόν τίποτα που θα, θα με έκανε μια γυναίκα εκείνης της εποχής. Ε, να πράγματα τα οποία τα έχουν κάνει άντρες, ονειρευόμουν έτσι, αν μπορούσα να γίνω καπετάνιος, αν μπορούσα να γίνω αστροναύτης, αν μπορούσα να γίνω... Γενικά αντρικά επαγγέλματα. Ε, δεν ήμουν συμφιλιωμένη με την ε, κόμιλφο εικόνα της γυναίκας που, ε, ε, ακόμα και αν δουλεύει, ακόμα και αν αυτό πρέπει να, να έχει μια θηλυκότητα και μια, ας το πούμε, συμπεριφορά, ξέρεις αυτό που λένε, θηλυκή. Μου το... Ήμουνα πολύ αντράκι, να πολύ... θαύμαζα πολύ τους άντρε. Μου το κατέριψες όλο. φανταζόμουν στο... στην τρίτη ηλικίου, ας πούμε, δημοφιλή, α... Δημοφιλής gomen ήμουνα, γιατί ήμουνα πολύ στα τέτοια, στα προεδρεία, στα αυτά, στα... Oh, να γκομενίζεις, να σ' αρέσουν oh, 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 τα oh, oh, oh. γκομενικά. σε Ήμουνα σε πορείε, ε, ε, πέρασα από την ΚΝΕ, πέρασα, είχα τέτοιες ανησυχίες. Με τα γόρια ακόμα και τώρα έχω πολύ προβληματική σχέση. Ε, δεν είναι ο εύκολός μου τομέας η θηλυκότητα και η, το φλερτ. Είναι τα πιο, οι πιο αμήχανες στιγμέ μου. Θα έλεγες ότι γενικά η, η μοναχικότητα στη ζωή σου α, πιάνει μεγάλο κομμάτι, δηλαδή είσαι μοναχικός άνθρωπος. Μοναχικός να σου πω με ποια έννοια. Ε, με την έννοια του ότι δύσκολα βρίσκω ανθρώπους με τους οποίους μπορώ να επικοινωνήσω βαθιά και την έχω ανάγκη πολύ τη βαθιά επικοινωνία. Δεν μπορώ αυτά τα πασαλήματα και τα ε, είμαστε γνωστοί. Αν επικοινωνώ θέλω να πω μεγάλες αλήθειες και θέλω να ακούσω και μεγάλες αλήθειες. Ε, αυτό δημιουργεί μια μόναξη αυτή η απέτηση. Είναι ε, ακραία απέτηση. Δεν θέλει κανένα εύκολα να ξεσκεπάζεται. Και πολλοί λίγοι άνθρωποι έχουν ε, καλή σχέση με την αλήθεια του και με τον εαυτό του και με τη σκοτεινή του μεριά. Δεν την παραδέχονται όλοι φτιάχνουμε ένα παραμύθι και λέμε ένα ψέμα στον εαυτό μα. Συζητά με τον εαυτό σου. Σχιζοφρενικά. Υπάρχει ο ένα και ο άλλο. Συζητάμε τι νύχτε, δηλαδή πρωτού κοιμηθώ, που δεν κοιμάμαι και εύκολα. Ε, ο ένα μιλάει με τον άλλον. Τσακώνεται ο ένα με τον άλλον. Ναι. Αν αρχίσω να ακούω και φωνέ, θα ανησυχήσω. <laughs> Αποζητά χρόνο, α πούμε, για να, να κάνει αυτό που λέει και η Χαρούλα Αλεξίου στο τραγούδι, να συγυρίσει το νου σου. Είναι συγγυρισμένο ο νου σου ή είναι. Όσο πάω τάξη. να το συγγυρίζω, είναι τόσο ακατάστατο εκεί μέσα το τοπίο, που ό,τι και να συγγυρίζω, την άλλη μέρα τα βρίσκω πάλι ασυγύριστα. Ε, Μεγαλώντα, έχει. έχεις περισσότερο χρόνο να αναγκαστικά να συγγυρίσεις λίγο τον τόπο. Αλλά ό,τι και να κάνω πάντα κάτι ξεφεύγει. Πάντα υπάρχει ένας δαίμονας που μου την κάνει και με κοροϊδεύει και μου λέει «Οψ, τα καθάρισες, Τώρα, εγώ θα σταυροποιήσω πάλι. Το ότι έχει εξασφαλίσει κάποια σημαντικά πράγματα για οποιονδήποτε άνθρωπο. Δηλαδή, έχει καθιερωθεί στο χώρο σου, ε, έχει ένα σπίτι, μια οικογένεια, ένα παιδί. Αυτό δεν σου δίνει μια άλλη έτσι, σιγουριά, γαλήνη, αυτοπεποίθηση για να, να βλέπει τα πράγματα πιο ήρεμα. Κοίτα, η σχέση με το παιδί είναι πολύ ισχυρή, γιατί μέσα από την εικόνα του παιδιού και αν, αν έχεις κάνει κάτι το οποίο νιώθεις ότι είναι άξιο σε αυτό το τομέα το παιδί σου, παίρνεις πολύ τα πάνω σου. Εγώ έχω πάρει μεγάλες, μεγάλη δόση αυτοπεποίθησης από το παιδί που βλέπω απέναντί μου. Λέω, δεν μπορεί κάτι θα έχω κάνει κι εγώ. Ε, γενικά είμαι ταπεινός άνθρωπος. Δεν, έχω ένα έλλειμμα αυτοεκτίμησης. Ε, παρόλα αυτά, όταν γυρίζω πίσω, λέω, για κάποιες στιγμές της ζωής μου είμαι πολύ περήφανη για τα στοιχήματα που έβαλα, για, για αυτά που πέταξα, για αυτά που κράτησα. Για κάποιες επιλογές είμαι περήφανη. Ε, όχι για όλες, ε, αλλά έχω πέντε σταθμούς που λέω ναι, καλά έκανες και το έκανε αυτό που κράτησες τον εαυτό σου. Ακόμα και το στοίχημα αυτού του έργου του φετινού ε, με κάνει και νιώθω ότι στην ηλικία που είμαι και στη συγκεκριμένη στιγμή την ε, πολιτική της Ελλάδας ε, μπράβο σου που τολμάς. Μπράβο σου που θες να αγγίξεις την πληγή μας και να μην την αποφύγεις. Μπράβο σου που θες να την τρυφερέψεις, να την αγκαλιάσεις. Για τον πληγωμένο άνθρωπο ξέρεις, συνήθως τον, τον αποφεύγουν οι άλλοι. Ε, είναι δυσάρεστος. Με μου αρέσει και στην πληγή και το λεπρό θα τον αγκαλιάσεις. Εσύ αγγίζεις τις πληγές σου, δηλαδή θα αξίζει την πληγή... Μέσα στην Ελένη. Πολύ. Δεν είναι... Σχεδόν μαζοχιστικά. Αυτό θα σου λέω, Δεν είναι ε, μαζοχιστικό. Είναι μαζοχιστικό. Αλλά με πάει και παρακάτω αυτό. Γιατί αν κάνεις ότι δεν τις βλέπεις τις πληγές σου και τις σκοτεινιές σου, ε, δεν, δεν, δεν πας παρακάτω πουθενά. Ποιος ε, σου τονώνει την αυτοπεποίθηση. Δηλαδή, θα έρθει η κόρη σου και θα σου πει, μαμά, Μπράβο, ήταν τέλειο το έργο ή έπαιξες καλά ή εκανε αυτό καλά ή ο σύζυγο, ή οι φίλοι σου, Ποιο σε δεν έχω ανάγκη ανεβάζει. πολύ το μπράβο. Έχω ναι. πολύ ανάγκη το... Ε, συνέχισε, προχώρα, την ενθάρρυνση. Ε, και μόνο ότι δοκιμάζεις πράγματα και μόνο ότι παλεύεις, ε, αυτό έχει από μόνο του ένα μπράβο. Τώρα το αποτέλεσμα δεν είναι αναγκαστικά το, ο, ο σκοπός. Ε, ο Βασίλης είναι πάρα πολύ, ε, με ένα δικό του τρόπο, ε, νομίζω ότι έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στο να, στο να κάνω κάποιες επιλογές οι οποίες είναι ζόρικες. Ε, είναι πάντα εκεί και είναι πάντα με θαυμασμό και μετά από 25 χρόνια ζωής ε, δεν έχει χαθεί ο σεβασμός. Και αυτό είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Του τον ευγνωμονώ αυτό. Τον ένιωσε ποτέ σου τον Βασίλη, Μέντορά σου, τουλάχιστον στην αρχή, όταν. Τον ένιωσα πολύ πατέρα. Ένα από τα έτσι πολύ προσωπικά μου, θα σου πω ότι ε, όταν πρωτογνωριστήκαμε, μόλι είχα τον πατέρα μου και ένα βράδυ εντελώ ασυνείδητα τον είπα μπαμπά και περίμενα θα σοκαριστεί και μου λέει, όχι, είναι ωραίο. Με εμπιστεύεσαι. Ναι, είναι μια πατρική φυσιογνωμία στη ζωή μου που πήρε τη θέση του πατέρα μου πολύ γρήγορα και ε, έχει, έχει, έχει πολύ την, την αντάρα μέσα μου. Σε ενοχλεί που έτσι όπως τα φέρε η ζωή ο πατέρα σου δεν γνώρισε τον σύζυγό σου και ο πατέρα των παιδιών σου και ο Βασίλη δεν γνώρισε τον πατέρα σου. Ναι, θα ήθελα. Θα ήθελα πάρα πολύ να έχουν γνωριστεί γιατί νομίζω θα περνάγανε και πολύ καλά. Αλλά. Μ, εντάξει, η ζωή συνεχίζεται. Ζει με τι απώλειέ σου, πα παρακάτω. Ε, τον πρώτο καιρό έτσι, που έκανα την κόρη μου, ε, είχα μεγάλη Σταναχώρια που δεν πρόλαβε να την γνωρίσω ο πατέρα μου. Τώρα επειδή πια έχει μεγαλώσει, είναι φοιτήτρια, είναι. Ε, έχω εξοικειωθεί με αυτή την απώλεια. Πε μου πώ ένιωσε, αν το ένιωσε, διότι η Νικολέτα σπουδάζει στην Αθήνα. Ε, ένιωσε ότι άνοιξε τα φτερά τη και έφυγε από το σπίτι, ή επειδή είναι στην Αθήνα δεν. Όχι, δεν υπάρχει ακόμα αυτό. Δεν και υπάρχει. μάλιστα ε, ανυπομονώ για το επόμενο της βήμα. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα ανοίξει τα φτερά της και πέραν τη της Αθήνας, ίσως και πέραν της Ελλάδας. Ε, εκεί πέρα ίσως, αλλά θέλω να την ενθαρρύνω, όσο και αν αυτό με, με, τρομάζει, θέλω να την ενθαρρύνω. Θέλω να κάνει πράγματα και να ανοίξει τα φτερά τη και να, να, μπορεί να φοβάται όσο το δυνατόν λιγότερο. Γιατί έχουμε μάθει να ζούμε με το φόβο, ο φόβος είναι... Έχουμε μάθει να... ο φόβος να σημαίνει αναπνέω, δηλαδή φοβάμαι, σημαίνει ότι υπάρχω. Ε, θέλω να ξεπεράσει αυτό τον κύκλο φόβου. Και θα είσαι από αυτές τις μαμάδες που θα πάνε να τις βρουν σπίτι, Α, τα πάντα θα, να, θα το θα να το καθαρίσει, να το εξοπλίσει κτλ. Είναι εντελώς παραδοσιακή, ναι. Αλλά πάντα για να, για να την οδηγήσω να πατήσει, όχι για να την κάνω να είναι εξαρτημένη από μένα. Ο φόβος ήταν ένας λόγος που σε ενεργοποίησε στο να σκέφτεσαι διαφορετικά ή η διασημότητα ήταν εκείνη που περιόρισε το ενστηκτόδες που είχε στον τρόπο που λειτουργούσε. Κοίτα, δεν μπορείς να καταλάβεις ακριβώς τι σου συμβαίνει. Για να είσαι ειλικρινής, ε, οπωσδήποτε η διασημότητα σε, σε τρομάζει. Σε, η έκθεση ε, είναι σκληρό πράγμα, δεν είναι... Τελικά κατάλαβα ότι δεν είναι τυχαίο ότι είναι ένα επάγγελμα το οποίο σε άλλες εποχές πληρωνότανε και καλά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα να εκτεθείς τόσο πολύ. Ε, η έκθεση με τρόμαξε, ναι. Και μ, παρόλα αυτά την ώρα που πάω να κάνω μια δουλειά πάντα βάζω ένα στίχημα να μην με τρομάξει τόσο η έκθεση και να μην φοβηθώ. Σχεδόν σαν αντίδραση, σαν να λειτουργώ αντιδραστικά, ότι τι κάνουν όλοι, μην κάνεις αυτό, μην πας με το κοπάδι, μην, μην μπει μέσα σε ένα φόβο. Και έχω αρχίσει και διασκεδάζω και το φόβο μου, δηλαδή, λες, οκ, okay, έχω μάθει και ζω με αυτόν, πάμε τώρα να δούμε πώς θα τον ανατρέψουμε, πώς θα του τη φέρουμε, πώς θα του βγάλουμε λίγο γλώσσα. Ε, ειδικά σε καιρούς, σαν κι αυτούς, σαν την τελευταία δεκαετία που ζούμε. Εντάξει, ο φόβο είναι εδώ πέρα δίπλα, είναι εδώ, κάθεται μαζί, πίνει καφέ μαζί του. Τα στερεότυπα. Έχουμε συζητάς. και τα ηχητικά εφέ από τι Σιρήνε πάντα. Είμαστε στο κέντρο τη Αθήνα, στην πλατεία Συντάγματο. Ε, οι Σιρήνε είναι. Καμιά φορά, έτσι όπω έχει εγκαταληφθεί, ειδικά το κέντρο τη Αθήνα, ε, μόνο Σιρήνε νομίζω ακούστηκε. <laughs> <laughs> Πήγαινα Σάββατο βράδυ την περασμένη εβδομάδα, γιατί μετά την πρόβα ήθελα να κάνω μια βόλτα. Και είναι τέτοια η εγκατάλειψη της του κέντρου ε, που είναι λίγο τρομακτικό. Δεν είναι καν η αίσθηση της εγκληματικότητας που υπήρχε πριν από μια πενταετία. Είναι η απόλυτη εγκατάλειψη. Σάββατο βράδυ και περπατά στη Σταδίου και μου έλεγε ένας φίλος ότι συνάντησε το απίστευτο. Πάνω στη Σταδίου υπήρχε ένα τηγάνι και κάποιος τηγάνιζε σαρδέλες με αλευράκι πάνω στη Σταδίου. Όλα μπορεί να τα δει πια. Φοβάσαι <laughs> όταν κυκλοφορεί μόνη σου βράδυ. Γενικά όχι, δεν έχω. Παρότι υπάρχουν πολλά περιστατικά που θα έπρεπε να με κάνουν να φοβηθώ. Ε, αγαπάω πολύ τη νύχτα και μου αρέσει πολύ να κυκλοφορώ. Δεν φοβάμαι. Και, με τους... και είμαι και μέσα στην Πανεπιστημίου που ε, είναι ένα τόπο δύσκολο. Και με του άστεγου πώ, δηλαδή όταν περάσει δίπλα από ένα άστεγο. Αν τα πριν από κάποια χρόνια. Ε, προσπαθώντας να φτάσω στο θέατρο, στην Ιπποκράτος, ε, κάποιος προσπάθησε να μου πάρει την τζάντα. Και έτρεχε κιόλα, τράβαγα εγώ την τζάντα, φώναζα βοήθεια, δεν πλησίαζε άνθρωπος. Ήταν γεμάτη η Ιπποκράτος τότε ακόμα. Και δεν πλησίαζε άνθρωπος. Και μου έκανε τρο... Δηλαδή σοκαριστικά, όχι από αυτόν που ήθελα να μου πάρει την τζάντα. Γιατί με αυτό έχουμε εξοικειωθεί. Από τον κόσμο που δεν έκανε τίποτα να με βοηθήσει. Λοιπόν, και. Με απασχολούσε για πάρα πολύ καιρό. Έκλεγα, στενοχωρήθηκα, όχι για την τσάντα. Την γιατί πήρε δεν υπήρχε. Έτσι όπω ε, την τράβαγα, την τράβαγα, την τράβαγα, ε, επειδή έτρεχε, δεν κατάφερε να μου την αποσπάσει. Αλλά με είχε σοκάρει αυτό, το του κόσμου που ήταν τόσο αδιάφορο. Λοιπόν, μετά από χρόνια, ε, έχω αρχίσει και καταλαβαίνω γιατί είναι αδιάφορο. Γιατί δεν το αντέχει αυτό πια, να το διαχειρίζεσαι. Ε, γιατί βλέπω σημεία τέτοια και στον εαυτό μου. Όταν έχεις να διαχειριστείς κάθε μέρα. Πηγαίνοντα στη δουλειά σου πέντε αστέγους, πέντε ανθρώπους άρρωστους από ουσίες, ε... Ε... Να... άλλους που σου σταματάνε στον δρόμο, άλλους που ζητάνε βοήθεια, ε... η άμυνά σου είναι να... να προσπαθείς να σε επηρεάζει όσο το δυνατόν λιγότερο αυτό. Ε... Και μπορώ, αρχίζω και καταλαβαίνω γιατί, όχι δείχνω κατανόηση, καταλαβαίνω γιατί κανείς μπορεί να παγώσει μπροστά σε αυτό το θέαμα. Έχω αρχίσει και παγώνω και με θυμώνει που παγώνω. Δε, γιατί δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, γιατί δεν ξέρεις και δεν μπορείς να τον βοηθήσεις. Και έναν άστεγο να βοηθήσεις, την άλλη μέρα πάλι άστεγος θα είναι και θα είναι ένας άλλος. Και αυτή η αίσθηση του, του δεν μπορώ να κάνω τίποτα, αυτή με θυμώνει. Ελένη μου, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί τέτα τέτ, με την Ελένη Ράντου. Επιστρέψαμε στο απόψινό μα τετα τέτ με την Ελένη Ράντου. Ελένη μου, θα προτιμούσε, Ελένη, να ήσουν λιγότερο αναγνωρίσιμη, να, να πηγαίνει δηλαδή, π.χ. στο περίπτερο και να μην σε αναγνωρίζουν. ή να πηγαίνουν σε ένα, ένα φαγητό. Έχω ένα καταφύγιο που το οποίο είναι έξω από το Λονδίνο, στο Brighton, και βέβαια τώρα τελευταία. Έχει πάρα πολλούς Έλληνες. Όταν το ανακάλυψα δεν είχε τόσους. Και εκεί κατάλαβα πόσο μπορεί να σε καταπιέσει η αναγνωρισιμότητα, διότι... για κάποιο λόγο ένιωθα πάρα πολύ ελεύθερη και πάρα πολύ... δεν κάνεις τίποτα φοβερό, δεν κυκλοφορείς γυμνός, δεν κυκλοφορείς... Ε, 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 ξεβρακωμένος. Η αίσθηση όμως ότι είσαι εσύ... και δεν είναι η εικόνα σου, αλλά είσαι εσύ και όταν μπαίνει σε ένα κατάστημα είσαι εσύ και όταν μιλάς με κάποιον είσαι εσύ. Δεν είναι κάτι που είναι διαμορφωμένο μέσα από την τηλεόραση, μέσω της επανάληψης ενός σύρια και διεκδικείς τη ε, σχέση με τον άλλον γιατί είσαι εσύ, όχι η εικόνα σου. Αυτό κατάλαβα ότι έχει παίξει ένα μεγάλο ρόλο στη ζωή μου. Στον Brighton είχες ή έχεις ένα σπίτι εννοείς. Ε, ναι. Έχω έτσι ένα πολύ μικρό σπιτάκι το οποίο το επισκέπτομαι συχνά και είναι ένας τόπος που με γεμίζει η έμπνευση, μου δίνει δύναμη ε, γιατί είναι σαν χωριό, δεν έχει τις μεγαλού του Λονδίνου έτσι την κίνηση και τη... Σε English countryside <laughs> Ναι, ναι, ναι. Α <laughs> ναι, ναι ας το πούμε και έτσι. Χωρίς ναι. να έχω καμία ιδιαίτερη σύνδεση με τους Εγγλέζους ε, συνέβη και ουσιαστικά ήταν ένας, μια σκέψη για το που θα σπουδάσει η Νικολέτα και αν θα πρέπει να... Έτσι ξεκίνησε η σκέψη για ένα σπίτι εκεί και έχει καταλήξει ένα πολύ καλό έτσι, συχαστήριο που με όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα το να βρίσκεσαι κάπου έστω για μια εβδομάδα που γίνει να γυρίζει ακόμα και να μην έχει σταματήσει να γυρίζει σου δίνει μια αίσθηση απόστασης πολύ καλή. Και η αίσθηση ακόμα ότι και το έργο που διάλεξα το έχει γράψει ένας και έχει πάρει την απόσταση για αυτό που μας συμβαίνει ε, μου είναι και αυτή η θεραπευτική. Ότι το βλέπουν και έξω αυτό που συμβαίνει και δεν είναι κάτι για το οποίο ούτε το αξίζουμε ούτε μας ανήκει. Είναι κάτι που συμβαίνει παντού και αυτό σου δίνει ένα κουράγιο. Επίσης για τις επαναλήψεις πριν το Κωνσταντίνο και Ελένης ήταν μια ευχή ή μια κατάρα τελικά αυτό το σειριαλ για σένα Όχι, με τις κατάρα, συνεχείς διάξει. επαναλήψεις του. Ε, δεν, δεν μπορεί να γίνει κατάρα. Ε, ότι σε, κολλάει το χρόνο και είναι μια μέρα της μαρμότας αυτή η σειρά, <laughs> ή είναι μια μέρα της μαρμότας. Κατάρα δεν θα την έλεγα. Θα ήταν κατάρα αν είχε, αν είχε επιδράσει με τέτοιο τρόπο και αν δεν είχα το θέατρο να μπορώ να εξελίσω με εγώ στο θέατρο. Γιατί η τηλεόραση έφτιαξε μια εικόνα μου, την κράτησε εκεί και σαν μέρα της Μαρμότας εγώ πρέπει να είμαι... 30 χρονών που έκανα εκείνη τη σειρά και να είμαι κολλημένη στην ίδια ημερομηνία. Το βλέπεις, άμα το πετύχεις το βλέπεις. Ε, όχι εύκολα, αλλά χτες ας πούμε που έπεσα σε ένα επεισόδιο για πέντε λεπτά, στάθηκα. Ξέρεις, ε, είχα καλεσμένη την Νατάσα από φίλου και μου έλεγε ότι είχα την ανάγκη να απομακρυνθώ από όλου, να είμαι χαλαρή, να βλέπω του φίλου μου, να βλέπω με την ησυχία μου Κωνσταντίνου και Ελένη. <laughs> επανα... Έχει μεγαλώσει <laughs> <οι> γενιέ <γιαγές laughs> με γενιέ, και, Ελένη. Και, και... Κοίτα, yeah. ε, είναι κάτι σαν τα Αμερικάνικα φιλαράκια αυτό. Yeah. Ε, με τα χρόνια πήρε αυτή τη πατίνα του χρόνου, έφτιαξε yeah. μια τέτοια. Ε, με έτσι, ιδιότητα αυτής της σειράς δίνει με έναν τρόπο είναι η φωτεινή μας μεριά η φωτεινή μεριά της μιζέριας μας. Ήταν οι εποχές οι ανέμελες. Ήταν οι εποχές οι ανέμελες και... εγώ έκανα αυτή τη σειρά μέσος μόλις γέννησα, οπότε ήμουνα σε ένα «η ζωή είναι ωραία» και σε ένα mood το οποίο ήταν πολύ φωτεινό και αυτό το φως... Όλοι μας ήμασταν έτσι τότε. Ναι, ναι. Α, απλώς για κάποιο λόγο αυτό το φως εγκλωβίστηκε πολύ σε αυτή τη σειρά, ήμασταν σαν μωρά παιδιά. Άρα η Νικολέτα ήταν βρέφος ναι. και τώρα... Τώρα πια φαντάζομαι έχει δει τη σειρά. <laughs> ε, <τι> βέβαια. <βλέπει. laughs> ε, δεν την πολύ βλέπει, γιατί ε, δεν βλέπει πια τηλεόραση. Ξέρεις, η γενιά, η τορνη, ε, δεν κάθεται μπροστά στην τηλεόραση. Μικρότερη όμω ε, την είδε. Ε, φαντάζομαι, ναι, την είδε. Δεν δε κάθεσα ποτέ να τη πω, έλα, δες δε στο δε, σύριαλ που σχολή, μαμά, πώς, ε... Όχι, μπήκε με στην καθημερινότητά τη όπω μπήκε okay. και στη δική no. μα. Νομίζω οι συμμαθητέ τη μιλάγαν πιο πολύ γι' αυτό παρά η ίδια. Τι ώρα να πληρωνόσασταν κιόλα με τι επαναλήψει, ε? με κάθε Παίρνουμε, Ναι, από το Διόνυσο υπάρχει ένα φορέα που παίρνει ένα πέρισε ένα ευρώ πόσο. το επεισόδιο. Δεν έκανε τέτοιο. Όχι ε, τώρα είναι 0,50 γιατί έχουν περάσει. <laughs> ε, και με όλα αυτά, με τις αναταρχές των καναλιών δεν, δεν τα παίρνουμε ούτε αυτά πια. Ο απολύτως έρωτάς σου για το θέατρο, τι σου στέρισε από την πραγματικότητα. Μου στέρισε ταξίδια, μου στέρισε... Ε, ε, μου έδωσε όμως και πράγματα. Ε, Ξέρεις, Καμιά φορά ενοχοποιούμε μια, έχουμε, ας το πούμε, και ένα μίσος για τις μεγάλες απολαύσεις μας. Το ε... έχεις αυτό? Ναι, ένα αγαπώ μίσος, Δηλαδή, ναι. κάτι που το αγαπάς τόσο πολύ να μην το αντέχεις πόσο το αγαπάς και να θεωρήσουν ότι σου στερεί άλλα πράγματα. Ή και τύψεις άμα πηγαίνουν ναι. καλά τα πράγματα ή έχεις μια επιτυχία. Και ενοχές. Ναι. Ε, ενοχές. Και, ναι. Ε, δεν θέλω να, να, να σταθώ στο τι μου στέρισε το θέατρο γιατί είναι τόσο περισσότερα αυτά που μου έδωσε. Τα ταξίδια μυαλού που έκανα, που ακόμα και αν πήγαινα σε αυτούς τους τόπους ε, με τη φυσική μου παρουσία, ε, δεν ξέρω αν θα ήμουν τόσο γοητευμένη όσο ταξιδεύοντας μέσα από το θέατρο. Ε, είναι... είναι πω να το πω, αποσκευή ζωή στο θέατρο για μένα. Τι... Δεν το κάνω ούτε για τη δημοσιότητα, δεν το κάνω ούτε. Υπάρχει ένα πολύ βαθύ και υπαρξιακό λόγο το κάνω. Το κάνω γιατί αλλιώ θα τρελαθώ. Ε, χρόνο, στιγμέ με την κόρη σου σου στέρισε το θέατρο ναι. και το, και το ενοχοποιούσε για αυτό το πράγμα. Ναι, πολύ και είχα και πολλά παράπονα από την κόρη μου. Κατά δεν μπορούσε να είμαστε πουθενά μαζί και να να είναι ο χρόνο δικό τη, διότι κάποιο θα ερχόταν και θα μου πιάνει την κουβέντα για να σα δω, για να σα πω. Δεν μπορούσα να την πάω εγώ σε παιδική χαρά, γιατί όλα τα παιδάκια θα, θα ασχολιόντουσαν με μένα. Σε παιδικά γενέθλια, ε... α πούμε, την έπαιρνε. Μπορούσε ή είχε σε Πήγαινε, πήγαινε, όχι, έχω πάει. Αλλά δεν σου κρύβω ότι τη... 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 στερήθηκε πολλά πράγματα. Στερήθηκε τη φυσικότητα του ότι έχω τη μαμά μου και η μαμά μου ανήκει σε μένα και δεν ανήκει στον κόσμο. Δεν είναι εύκολο να το διαχειριστεί. Το παιδί περισσότερο ζωρίστηκε νομίζω. Τις καλύτερες μου στιγμές τις είχα δίπλα στο Βασίλη, έχει πει. Ε, αυτή η συνύπαρξη, 25 συνεχόμενα χρόνια και μάλιστα από δύο ανθρώπους που είναι καλλιτεχνικέ φύσεις ε, και μπορεί να τελματώνουν εύκολα. Ε, ε, ήταν δύσκολη στο να βρίσκεται, πώς θα το πούμε, το, το ξυγόνο. Κοίτα, ε, Εκτό από τι καλύτερε, υπήρχαν και πολύ άσχημε στιγμέ. Δεν είναι όλα σε 25 χρόνια ρόδινα. Ε, Απλώ ο Βασίλη με έναν τρόπο έχει μια, ένα ταλέντο να παίρνει τον καλύτερό μου εαυτό. Δεν, ε, δεν έχω δει πολλέ στιγμέ τη σκοτεινή πλευρά μου στην επαφή με τον Βασίλη. Ε, τώρα τα 25 χρόνια δεν είναι εύκολα έχουμε ένα καλό, επειδή δουλεύουμε πάρα πολύ και επειδή ο Βασίλης σχεδόν τρει με τέσσερι μήνες το καλοκαίρι είναι άφαντος λόγω των συναυλιών και των περιοδιών, mm. είναι λίγο σαν να έζησα τη ζωή μου με ένα ναυτικό. <laughs> Οπότε δεν μπορεί να έχεις πολύ μεγάλες συγκρούσεις. Ε, έχει πολύ μεγάλε συγκρούσει. έχει πει τα τραγούδια του Καβαδία. <laughs> ναι, έχει πει τα τραγούδια του Καβαδία. <laughs> λοιπόν, αν κρατήσει αυτή τη σχέση, γιατί βέβαια έχει τον κίνδυνο να μην κρατήσει, γιατί τόση απομάκρυνση. Εάν αντέξει την δυσκολία του να ζεις απομακρυσμένα, ε, έχει την ιδανική σχέση. Γιατί δεν, η φθορά είναι μικρότερη, δεν σε κουράζει ο άλλος και με έναν τρόπο και όταν ήταν εδώ πάντα υπήρχε οξυγόνο για τον καθένα και χώρος διαφορετικός. Καμιά φορά είμαστε στο σπίτι και δεν παίρνει χαμπάρι ο ένας στον άλλον. Γιατί ο ένας είναι στα γραπτά του, ο άλλος είναι στα μουσικά του και μπορεί να περάσουν ώρες και να μην, ε, ε, να μην χρειαστεί να, ε, να πέσεις πάνω στον άλλον. Οπότε όταν πέφτεις, πέφτεις γιατί το υπάρχει λόγος. Το 1 τέταρτο του αιώνα Σα τρομάζει ή το βλέπει με γλύκα. το Γλυκά με, με το γλύκα. χρόνο έχω μια τάση στρουθοκαμιλισμού. Σκύβω κάτω και κάνω δεν τον βλέπω. Ε, μου είχε φερθεί και ευγενικά ε, ο χρόνο, αλλά γενικά σκύβω κάτω, δεν μετράω χρόνια, δεν ξέρω. Με το Σταμάτο Φασουλή που σκηνοθετεί το έργο και μου λέει, Ξέρει ότι έχουμε να βρεθούμε ε, 25 χρόνια στο, στο θέατρο. Δεν μου είχε περάσει ποτέ από το νου το νούμερο, το 25. Μπορούσα να σου πω ότι να ήταν πριν από πέντε χρόνια. Ε, γενικά, έχω μια τάση να κάνω την πάπια μπροστά στον χρόνο. <laughs> δεν τον ξέρω τον χρόνο, δεν τον ήξερα. Και όσο δεν με ξέρει κι αυτός και με αγνοεί, μου φαίνεται και καλά. <laughs> δεν τον κυνηγάω, δεν με κυνηγάει. Έχουμε μια σχέση ωραία, ε, 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 ας το πούμε άγνοιας ο ένας για τον άλλον. <laughs> το θαυμάζεις όμως ότι... Ε, κατάφερες να κάνει ένα γάμο που κρατάει τόσο, τόσα χρόνια, ήσουν πάντα του για πάντα, ήσουν φοβισμένοι για το πόσο, θα κρατήσει. Καθόλου δεν μου είχε περάσει από το νου ότι αυτό θα κρατήσει. Ε, όχι. Δεν τις είχα τις σκέψεις του για πάντα. Ε, και να σου πω κάτι, είχα και μια αίσθηση ότι εγώ είμαι πολύ πιο ε, τύπος, ας το πούμε, συντροφικός με την έννοια του το, τον θέλω τον άλλον συνέχεια δίπλα μου. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα αντέξω σε μια σχέση ε, που έχει πολύ μεγάλα διαστήματα τέτοιας απομάκρυνσης. Ε, με είχα για πιο ανασφαλή. <χει> Αυτό που πιστεύω ότι εκτιμά ο κόσμος πάνω σου, Ελένη, και σου έλεγα και πριν ξεκινήσουμε ότι και η προηγούμενη μα συνέντευξη το 2012 πήγε πολύ καλά και από τηλεθεάση. είναι αυτή η αλήθεια που μεταδίδει. ακόμα και στην υπόκληση σε αληθινή μπορεί να, να κλέ, α πούμε, τη ώρα τη υπόκληση. Δυσκολεύτηκε εσύ ω άνθρωπο να κατακτήσει την αλήθεια σου. Όχι, <εκκλήσεις> <σκλήσεις> την είχα πάντα πιο εύκολη από το ψέμα. Απλώ απλώς δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να, να βρω ανθρώπους γύρω μου που να το αντέχουν αυτό. Ε, έδιωχνε πολύ κόσμο από τη ζωή μου η, η διαρκής ε, η ειλικρινή στάση. Γιατί κανένας δεν θέλει. Για, το κακό είναι ότι όταν είσαι ειλικρινής με ένα απαιτείς και άλλη να είναι ειλικρινής. Και δεν είναι εύκολο, είναι πολύ μεγάλη απέτηση. Και έχει διώξει πολύ κόσμο από τη ζωή μου αυτή η στάση του να λε τα πράγματα. Σαν να σου λένε με τι θράσο εσύ θέλει την αλήθεια. Μια χαρά είναι και το ψέμα. Είναι πολύ ζωτικό και το ψέμα. Έχει συνεπάρξει με ανθρώπου που ανακάλυψε την πορεία ότι δεν ήταν ειλικρινή μαζί σου και πώ αντέδρασες όταν το διαπίστωσε. Ναι, όλοι σαν... Σε μια πορεία ζωή θα συναντήσει και ανθρώπου που που θα είναι, ειλικρινής που δεν θα είναι. Εντάξει, πληγώνεσαι, σηκώνεσαι, πέφτει. Σημασία έχει να ξανασηκωθεί και σημασία έχει να κρατήσει εσύ τι δικές σου αξίες. Να, να μην φωτογραφηθεί τις αξίες των αλωνών. Να ξαναπάμε στο για μια ανάσα, τη νέα παράσταση που ανεβάζει και σου αντιστρέφω τα ερωτήματα που βρήκα στο δελτίο τύπου για την παράσταση. Εσεί θα πουλάγατε την ψυχή σα για 45 ευρώ. Είναι το ερώτημα που βάζω συνέχεια στον εαυτό μου και είναι και ο λόγος, αν το θες, που κάνω αυτή την παράσταση. Φοβάμαι ότι σε κάποια συνθήκη θα το έκανα κι εγώ. Θα την πούλαγα για 45 ευρώ. Και είδες χαμηλώνει και ο τόνος της φωνής, γιατί δεν είναι κάτι για το οποίο είμαι περήφανη. Αλλά ε, αυτό το ερώτημα το βάζει πάρα πολύ η συγκεκριμένη εποχή. Υπάρχει έρωτας χωρίς συναλλαγή. <laughs> Όχι εύκολα. Όχι εύκολα. Ξέρεις κάτι, το να ζεις στη Δύση και το να ζεις σε ένα συγκεκριμένο κόσμο που έχει στηθεί με αυτές τις αξίες, ε, οι άλλες αξίες που είναι οι, οι ανάγκες πια, χρωματίζονται από τις ε, αξίες, ε, τις καταναλωτικές. Δεν μπορεί, δυστυχώς καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να εθελοτυφλήσεις και να πεις ότι εγώ τις ανάγκες μου θα τις διαφυλάξω με κάθε τρόπο. Ε, είσαι έρμεο ακόμα και του, του πώς αναπνέεις έξω, του πώς περπατάς, του, του τι συναντάς. Ε, είσαι έρμεο του ότι θα βγάλεις ευρώ και δεν θα βγάλεις δραχμή. Ε, είσαι έρμεο των πάντων. Πώς προσαρμόζεσαι όταν οι καιροί αλλάζουν. Δύσκολα. Δύσκολα. Απλώς είναι ένα μεταβατικό στάδιο που οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν να ζούνε αλλιώς. Ε, σε πρώτη φάση έχουμε μάθει να ζούμε χωρίς λεφτά. Χωρί πολλά λεφτά, αν μη τι άλλο. Τι είσαι διαθετημένη να κάνεις α, για μια ανάσα. Είναι ώρες, ώρες που θέλω να, να ουρλιάξω, θέλω να τα σπάσω όλα, θέλω να... Ε, να διαλυθούν τα πάντα και να ξαναρχίσουν από την αρχή. Ε, και είναι και φορές που δεν τολμάς ούτε να αναπνεύσεις. Ε, δεν ξέρω τι. Ε, ο άνθρωπος είναι φοβερά προσαρμοστικό και μπορεί, αυτή η παροιμία που λένε οι Κινέζοι, μη μου δώσει Θεέ αυτά που μπορώ να αντέξω. Μπορεί να αντέξει απίστευτα πράγματα. Αυτή τη, η εποχή νομίζω ότι αντοχή μα ζητάει και δοκιμάζει. Κάποτε είχε γραφτεί κάτι κέριο για σένα. Όταν βγαίνει η Ράντου, νιώθεις ότι είναι ένας θεατής που σηκώνεται από την καρέκλα του και ανεβαίνει πάνω στη σκηνή. Κομινάς ο Χριστίδης. Αυτό το αισθάνεσαι yeah. στη σχέση σου με το κοινό. Πάντα νιώθω ότι είμαι ένας θεατής που ανεβαίνει πάνω στη σκηνή και λέει μια ιστορία. Γιατί πάντα προσπαθώ να είμαι ένα κομμάτι μιας κοινωνίας που συνδέεται με αυτήν. Δεν, δεν του κουνάω δάχτυλο, ούτε τον κοροϊδεύω, ούτε τον κοιμίζω. Άρα είμαι ένα κομμάτι ενεργό μιας κοινωνίας, που θεωρώ ότι το θέατρο είναι πολιτική πράξη, όχι γιατί ε, θα μιλήσει πολιτικά, ε, και ένα μπουλβάρ να ανεβάσει πολιτική πράξη είναι. Ε, και μια σαχλαμάρα να κάνεις, πολιτική πράξη είναι. Το θέατρο για μένα είναι πολιτική πράξη. Και θέλω να βλέπω εκεί πάνω τον εαυτό μου, με τον τρόπο που θα, θα δίνει κουράγιο σε αυτόν που είναι από κάτω. Γιατί και εγώ από κάτω είμαι το αναγνωρίζεις ως κατάκτηση για σένα και ως ένα από, το, από τα παράσιμα σου, το γεγονός ότι συνδέεις, κατάφερες να συνδέεις ε, διαφορετικά είδη κοινού. Δηλαδή, έρχεται να σε δει και το λεγόμενο δύσκολο κοινό και το πιο μαζικό, χωρίς το ένα να το άλλο. Αυτό δεν ξέρω πώς έγινε, αλήθεια. Νομίζω ότι ο μόνος λόγος που έγινε είναι γιατί είπα αλήθεια. Δεν είπα ποτέ κάτι το οποίο δεν είμαι. Δηλαδή κατάγομαι από το Εγάλεο, γεννήθηκα εκεί από μια εργατική συνοικία, διάβασα πάρα πολύ στη ζωή μου, σπούδασα. Ε, δεν, δεν τάχθηκα σε καμία μεριά, ούτε με τη διανόηση, ούτε με το λαϊκισμό. Ε, είμαι πολύ λαϊκός άνθρωπος, αλλά προφύλαξα πάρα πολύ τον εαυτό μου από το λαϊκισμό και από την ευκολία. Ε, ένας λαϊκός άνθρωπος που έκανε τη ζωή του πολύ δύσκολη πίσω σε η αλήθεια και το ότι ήταν πολύ καθαρό αυτό που κάνω και δεν, ε, δεν είχε δήθεν ε, να είναι εύληπτο από παντού και ίσως να είναι και ένας τρόπος που κανείς μπορεί να το εμπιστευτεί. Είχε πολύ αγάπη αλλά εσύ δεν έμαθες να αγαπάς. Έλεγε, λεγόταν κάπου μέσα στη φιλουμένα που ναι. έκανε μεγάλη επιτυχία στο εθνικό α, πέρσι πριν δύο χρόνια. Ναι. Έχω χάσει και το, ναι, γιατί το χρόνο. Έ, έ, έκανε επανάληψη, ναι. οπότε υπήρχε μια δεύτερη σεζόν δύο μηνών. Μαθαίνεται ε, η αγάπη τελικά, Ελένη, και εσύ πώ την έμαθε, Αν κάποιο άνθρωπο βρεθεί στο δρόμο σου και σου τη διδάξει και εσύ έχει την δύναμη να τον κρατήσει, ε, μαθαίνεται. Μαθαίνετε γιατί αν ο ένας με τον άλλον ε, ε τρυφερεύει τα αισθήματά μας, ε, μαθαίνεις και να μαθαίνεις, ξέρεις, όχι ακριβώς να αγαπάς, μαθαίνεις να μην φοβάσαι να αγαπήσεις. Γιατί το πιο προσφυλές μέσα μας είναι η ζούγκλα, το απολύτιστο. Ε, θέλει εκπαίδευση η αγάπη, γιατί θέλει πολιτισμένο περιβάλλον και ένα από τα ερωτήματα του έργου είναι πόσο μπορείς να αγαπήσεις όταν η ε, καιρή είναι τόσο πολύτιστη; Κάνεις θέατρο για να σε αγαπά ο κόσμος, δηλαδή λειτουργεί και λίγο εκβιαστικά. Εκβιάζεις ναι. την αγάπη του κόσμου απέναντί σου. Δεν ξέρω αν την εκβιάζω αλλά την επιδιώκω. Νομίζω δεν την εκβιάζω αλλά την επιδιώκω, την έχω πολύ ανάγκη. Και το έχω ξαναπεί ότι είμαι ζήτουλας αλλά... Ε... Νομίζω το χειρότερο που μπορείς να μου κάνεις είναι να μην με αγαπάς. Έχουν συμβεί οριακά πράγματα στη ζωή σου που να σε κάνουν να χάσεις τον έλεγχο. Χάνεις τον έλεγχο ποτέ. Ναι. ναι. Τι και θα μπορούσε οι να σε κάνει. που δεν μου άρεσε ο εαυτός αλλά ήταν και οι πιο χρήσιμες στιγμές. Ε, γιατί μαθαίνεις τα όρια σου, μαθαίνεις... Ε, ότι έχεις κι άλλο από αυτό που είναι το προφανές έτσι οριμάζει ουσιαστικά. Πέρα από το θέατρο, θα γελάσει εύκολα μπροστά σε κόσμο ή θα κλάψεις το ίδιο εύκολα, ή ναι. δεν, δεν, το δείχνει. Και γελάω και κλαίω. Ναι. Είμαι, ε, μου φαίνεται πάρα πολύ και είναι και ένα μεγάλο μου πρόβλημα αν πάω να δω μια παράσταση που δεν μ' αρέσει γιατί φαίνεται στο πρόσωπό μου και δεν ξέρω πώς μπορώ να μην στενοχωρήσω τους άλλους. Θα λες το γνωστό, δεν έχω λόγια. <laughs> δεν έχω λόγια και θα... <laughs> το γνωστό που λένε σε παραστάσεις που δεν ε, τους αρέσει είναι το πάντο σε μένα μου άρεσε. Πάντο σε μένα μου άρεσε. Πιστεύει Πιστεύεις ότι οι ευαίσθητοι άνθρωποι είναι και πιο ευάλωτοι. <laughs> Πιστεύω ότι οι ευαίσθητοι άνθρωποι είναι στο βάθος του πάρα πολύ δυνατή. Και οι ευαίσθητοι άνθρωποι έχουν και πάρα πολύ εγωισμό. Και είναι ένας μύθος το τι είναι ο ευαίσθητος άνθρωπος. Είναι δύσκολο πράγμα ο ευαίσθητος άνθρωπος. Δεν είναι άχ, είναι να τον βοηθήσουμε. Οι ευαίσθητοι άνθρωποι είναι ζόρικοι άνθρωποι. Γιατί έχουν φτιάξει άμυνες για να ανταποκριθούν στην ευαισθησία τους. Που είναι δέδαλος ε, και η ψυχή τους και το μυαλό τους. Δύσκολο πράγμα η ευαισθησία. Ποιοι θα έλεγες ότι σε ξέρουν πολύ καλά στη ζωή σου, εκτός από τον Βασίλη και την Νικολέτα. Είναι περίεργο, δεν με ξέρουν πολύ. Ε, με ξέρουν κάποιοι φίλοι έτσι κοντινοί, που κρατάμε φιλία χρόνια. Πραγματικά, πραγματικά όμως, νομίζω ότι με ξέρουν λίγοι. Επειδή εσύ το επέλεξε, έτσι Όχι, το ήθελε. Επειδή είναι πολύ εύκολο να φτιάξει μια εικόνα σε μένα, επειδή είμαι πολύ εκδηλωτική, επειδή μοιάζει μια easy going. Τα λέω και όλα μόνη μου. Ε, οπότε επαναπάβεται κανεί ότι το ξέρει. Δεν είναι όμω αυτό μόνο. Είναι κι άλλο. <laughs> Εξακολουθεί να αγχώνεσαι με τα πάντα. Έχω ένα θέμα διαχείριση άγχου. Τρελό, τρελό, τρελό. Και δεν μου κάνει και καθόλου καλό. Και γι' αυτό είναι κι ένα λόγο που δεν μπορώ να δουλεύω και σε ρυθμού εντατικότερου. Ε, το άγχος όταν με καβαλάει νομίζω μου παίρνει πολύ οξυγόνο. Πραγματικά παθαίνω αυτό κρίση πανικού και δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τι έγινε με τα λεφτά που σου χρωστούσαν από δουλειέ, Δικαιώθηκε, τα πήρε πίσω. Όχι, έχει τελειώσει αυτό ούτε καν λάβει παρά του μη ε, Ναι, δεν. Και ο θυμό που, που είχε. Ο θυμό που, είχα έχει κατευναστεί, διότι έχουν, έχει καταρρεύσει το σύμπαν τα δικά μου. Τα... Γιατί ξέρει, λόγω μεγάλου εγωισμού, εγώ φανταζόμουν ότι σε μένα ειδικά συμβαίνουν αυτά. Μετά που κατάλαβα τι συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα, να μην σου πω πια και σε όλο τον πλανήτη. Ε, είναι κάτι που με έκανε να συμφιλειωθώ ότι οκ, okay, έτσι είναι η ζωή. Σε προσωπικό επίπεδο ένιωσες ποτέ να είχες χρεοκοπήσει προσωπικά. Τόσο βαθιά δεν ξέρω χρεοκοπία. Αλλά χρέη ναι. <laughs> να χρωστάω ναι. Εσάνθηκες ότι και εσύ διαψεύστηκες πολιτικά. Δηλαδή ότι πίστευσες σε μια παράταξη, σε ένα πρόσωπο. Σε Όχι, ένα κόμμα γιατί... που θα μπορούσε να σώσει ας πούμε την ναι. Ελλάδα. Δεν πίστευα ποτέ σε σωτήρες και αυτό σου λέω είναι το καλό της απόσταση ότι όταν ταξιδεύεις και λίγο βρίσκεσαι έξω και βλέπεις τα πράγματα από μία ε, άλλη χιλιόμετρική απόσταση ε, μπορείς να είσαι λίγο πιο νυφάλιος. Δεν μπήκα στο παραμύθι του περιμένω τα σωτήρα. Ήξερα ότι έρχονται πολύ δύσκολα πράγματα ήξερα ότι δεν είναι διαχειρίσιμα ε, τόσο εύκολα με τόσο πολλές υποσχέσεις μια πολύ επιφυλακτική σε αυτά που άκουγα οπότε δεν έπαθα τη διάψευση και την κατάθλιψη των ανθρώπων που κάπου πίστεψαν και είδαν ότι η κατάσταση συνεχίζεται και δεν λύνεται τίποτα ε, έχω μια άλλη στενοχώρια για το ότι υπάρχει τόσος πολύς πια αρνητισμός μέσα μας και τόσο πολύ αρνητισμός στην κοινωνία που ζούμε και δεν μπορώ να καταλάβω τι θετικό θα βγει από τόσο αρνητισμό βλέπα μια συνέντευξη που παίρναν στον Ομπάμα και του κάναν αυτήν την ερώτηση πώς την παλεύει ένας αρχηγός κράτους και μια τέτοια αυτοκρατορίας σε μια εποχή τόσο μεγάλου αρνητισμού. Αυτό έχει πάρα πολύ πιο δύσκολες για μένα συνέπειες ακόμα και από το οικονομικό. Είχε δηλώσει, δεν ξέρω αν άλλος άνθρωπος εκτός από τον Βασίλη έχει αγαπήσει και αποδεχτεί την Ελένη τόσο πολύ Πολύ εύκολα αγαπά τη Ράντου, αλλά στο σπίτι δεν α, είμαι αυτό το άτομο. Πώ είσαι δηλαδή στην καθημερινότητά σου και είσαι ανυπόφορη, <laughs> 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 Δεν λέω ανυπόφορη, εννοώ ότι δεν είναι τα πράγματα τόσο χαριτωμένα όσο τα βλέπει σε ένα σείριαλ. Και δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά. Ε, χάνω πολλέ φορέ το χιούμορ μου. Δεν είμαι πάντα τόσο ψύχρεμη, ούτε τόσο νυφάλια, ούτε τόσο δεν με νοιάζει ότι βρέξει κατεβάσει. Είμαι ένας άνθρωπος πιο, πιο αγχώδης, πιο... Ε, πολύ εύκολα σε σκοτάδια, πιο ε, ανήσυχος. Οπότε αν έχεις την εικόνα του ανθρώπου που θα τον έχεις μέσα στο σπίτι και θα σου λέει πάντα αστεία και θα γελάς, έχεις πέσει έξω. Υπήρξαν και μέρε που δεν ήθελε να σηκωθεί από το κρεβάτι, δηλαδή που δεν είχε όρεξη, δεν είχε κέφι. Πολύ συχνά. <laughs> Κοιτά το ταβάνι και κάνει ταβανοθεραπεία, που λέω εγώ. Ναι. Ε, είναι ναι. και αυτό κάτι, είναι δημιουργικό. Ο, 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 Οριμότητα είναι, δεν μπορεί να είσαι mm. εσύ ξαφνικά το μόνο υγιέ στοιχείο στην, στη ζωή των άλλων. Και το να περιμένουν από σένα να του λύσει τα δικά του προβλήματα, να είναι οι άλλοι καταθλιπτικοί και εσύ θα έρθει να του βοηθήσει, δεν γίνεται. Τώρα που είναι... Γίνεται μέσα σε μια σειρά. Ε, αλλά στη ζωή δεν γίνεται. Δεν μπορεί να παίζει πάντα το ρόλο τη κόπια ε, που παίζει μια σειρά. Τώρα που ενηλικιώθηκε η κόρη σου, ένιωσε ποτέ την ανάγκη για ένα δεύτερο παιδί. Ναι, την ένιωσα. Σκεφτόμουν και την υιοθεσία. Ε, γιατί φεύγει το. αδειάζει φωλιά η μητρική. Ναι, έχω ένα σύνδρομο άδεια φωλιά. <laughs> Θα βρω κάτι εγώ να βάλω. <laughs> Από εδώ και πέρα τι ονειρεύεσαι, Ελένη μου. Ε, ονειρεύομαι να κρατήσω ένα κομμάτι της, του πείσματο, του νεανικού πείσματο που έχω. Να κρατήσω ψυχραιμία, να, να μεγαλώσω όμορφα, να να κρατήσω τα στοιχεία, τα νεανικά της ψυχής μου. Δεν με νοιάζει τόσο τις εμφάνισεις, όσο με νοιάζει της ψυχής μου. Να μην χάσω αυτή την ορμή και αυτό το θυμό και αυτή την, ε, ε, την ενστικτόδικη και την ε, συναισθηματική φόρτιση που έχουν για μένα τα πράγματα. Να μην γεράσω συναισθηματικά. Να μην γίνει τσιμεντός. Στο εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρεις. Ελένη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Που... Εγώ σε ευχαριστώ. Τα λέμε πολύ ωραία κάθε Ναι. Φορά. Είναι, ξέρεις, καμιά φορά με τους ανθρώπους η χημεία παίζει σημαντικό ρόλο. Δίνεται. Ευχαριστίες και σε εσά που ήσασταν και απόψε μαζί μας. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Την ίδια μέρα και ώρα. Να ευχαριστήσω και το ξενοδοχείο King George για τη φιλοξενία στην πλατεία Συντάγματο στην Αθήνα και το ταξιδιωτικό γραφείο Xenos Travel για τη βοήθεια του στην πραγματοποίηση τη εκπομπή. Να είστε καλά, καλό σα βράδυ.